Κύριε Πιέρη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Σοκράτη, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πώς πήγαν τα πράγματα, πώς κύλησαν, με διαφορετικό ύφος η κατάταξη ευρύτερα και οι κανονισμοί που ισχύουν λόγω για της κατάστασης με την νόσο COVID. Ακριβώς. Κύλησαν πολύ όμορφα τα πράγματα σήμερα. Έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους τα Γκεν Μπάφουλε, Μεσού και Λάρνακας, καθώς και το χώρος υποδοχής της Λευκωσίας, το στρατόπεδο Χρήστου Σαμάρα στη Λευκωσία, όπου εντρέπει το 4ο ΤΒΟ. Από τις 8 το πρωί ξεκίνησε σήμερα η κατάταξη. Οφείλω να πω ότι οι νεαροί ήρθαν και πριν τις 8, έτοιμοι με καλή διάθεση να υπηρετήσουν την πατρίδα. Ναι. Έχουν τηρηθεί όλα τα μέτρα που είχαμε εξαγγείλει από πριν. Να θυμίσω ότι μπαίνουν μικρές ομάδες των 5 στα λεγόμενα συνεργεία που έχουμε εμείς για να προχωρήσουν στη διαδικασία της κατάταξης, ναι, όπου θα γίνει ταυτοποίηση, θα γίνει ο έλεγχος της σωματικής τους ικανότητας, θα χρειωθούν ακόμα κάποια υλικά τα οποία δεν έχουν παραλάβει ακόμη. Και όταν προσέχετε για σημάδια στους νεοσύλλεκτους, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει θερμοκρασία ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να θεωρείται ύποπτο για να εξετάζονται σωστά και με την ανάλογη διαδικασία, υποβάλλοντας τους σε τεστ. Να σας πω κύριε Σοκράτος ότι η πρώτη διαδικασία που γίνεται είναι η θερμομέτρηση στον είσοδο του στρατοπέδου. Ναι. Από εκεί και πέρα χορηγούνται και μάσκες στους νεοσύλλεκτους όλους. Υπάρχουν και τα αντισηπτικά σε όλα τα συνεργεία για να μπορούν όποιος θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Από εκεί και πέρα αυτό που θα έλεγα και με διακόψετε είναι ότι όταν τελειώσει όλη η διαδικασία και έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου Κατατάξεως της Ιατρικής Εξέτασης ότι ο στρατιώτης είναι ικανός να υπηρετήσει, αμέσως μετά προχωρεί στο πρώτο γραφείο του 4ου ΤΒΟ, όπου θα του εκδοθεί το φύλλο πορείας και στο ΑΚΕΝ, στα πρώτα γραφεία, όπου θα του χορηγηθεί το φύλλο πορείας που θα αναγράφεται απάνω η μονάδα η οποία θα υπηρετήσει το υπόλοιπο της θητείας. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε πλέον να το ανακοινώσουμε από την πρώτη μέρα, γιατί είχε δουλέψει η πλατφόρμα ηλεκτρονική του Υπουργείου Άμυνας. Το σύστημα, ναι. Το σύστημα από τις 12 Μαΐου μέχρι 12 Ιουνίου. Να θυμίσω ότι οι νοσήλευτοι υποβάλλαν τις επιθυμίες τους, καθώς και τα τυχόν οικογενειακά προβλήματα για να πιστωθούν κάποια μόρια που δικαιούνται. Ναι. Οπότε την προηγούμενη Τετάρτη που μας πέρασε το ηλεκτρονικό σύστημα τοποθέτησης έτρεξε κανονικά και έχουν τοποθετηθεί. Να πω ακόμα μια φορά ότι κανένας δεν ξέρει πού υπηρετεί ο στρατιώτης πλην του ιδίου που θα πάρει το φύλλο πορείας. Mm-hmm. Άρα, αν τυχόν πάρει κάποιος τηλέφωνο να μάθει πού θα υπηρετήσει και θα καταταχθεί μετά από 4 μέρες, mm-hmm, αν δεν ξέρουμε ότι είναι ικανός για στράτευση, το σύστημα όπως το έχουμε ετοιμάσει δεν μπορεί να αποδεσμεύσει αυτή την πληροφορία σε κανένα πλην πρώτος που το μαθαίνει είναι ο ίδιος ο νοσηλεύτης. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και πότε θα βγουν έξω οι νοσηλεύτοι? Κοιτάξτε, οι κοντινοί, δηλαδή από 30 χιλιόμετρα που διαμένουν και κάτω από το χώρο που θα τοποθετούν στη μονάδα, σε 3-4 μέρες θα είναι η πρώτη τους έξοδος. Α, τόσο νωρίς. Μάλιστα. Ναι. Οι υπόλοιποι που διαμένουν κάπως μακριά, για να μείνουν λίγος χρόνος στη διανυκτέρευση, έχουμε μεριμνήσει ώστε την Παρασκευή και το Σάββατο να πάρουν 2 μέρες συνεχόμενες διανυκτερεύσεις, δηλαδή μια άδεια 48 ώρες και η άλλη μισή Σάββατο και Κυριακή. Άρα το μέγιστο που θα μείνει κάποιος, αν κάποιος κατατάχθηκε σήμερα, είναι οι 5 μέρες. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι στις 3-4 μέρες θα έχουν την πρώτη τους έξοδο. Ούτε εβδομάδα δεν θα κάνουν μέχρι την πρώτη έξοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν έρθει με τα στρατιωτικά τους, αν τους έχετε δει. Ναι. Νιώθουν στρατιώτες από την πρώτη μέρα. Θα ξεκινήσει και η εκπαίδευση από τις μονάδες τους κανονικά. Και ευελπιστούμε ότι θα πάνε όλα καλά, να έρθουμε καλή διάθεση και να ευχηθούμε ακόμα μια φορά καλή θητεία σε όλους τους. Και πάντοτε με προσοχή, με προσοχή. Σας ευχαριστούμε κύριε Πιέρη για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή θητεία.